Καλώς ήρθατε φίλοι μου, είμαι η Έφη και το Sweet Walks και σήμερα θα φτιάξουμε cheesecake καραμέλα. Για την βάση θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια μπισκότα και 150 γραμμάρια βούτυρο ή βιτάμ. Θα θρηματίσουμε τα μπισκότα, θα λιώσουμε το βούτυρο ή το βιτάμ και θα ενώσουμε τα δύο υλικά. Θα ανακατέψουμε να ενωθούν καλά. Θα χρειαστούμε ένα στρογγυλό ταψί με αποσπόμενη βάση νούμερο 22 και θα ρίξουμε μέσα το μείγμα του μπισκότου. Με ένα κουτάλι θα πιέσουμε το μείγμα του μπισκότου ώστε να δημιουργήσουμε τη βάση για το γλυκό μας. Αφού το ετοιμάσουμε θα το βάλουμε στο ψυγείο μέχρι να φτιάξουμε την κρέμα. Για την κρέμα θα χρειαστούμε 600 ml κρύα κρέμα γάλακτος, ένα κουτάκι καραμελωμένο γάλα είναι περίπου 400 γραμμάρια και 200 γραμμάρια τυρί κρέμα. Αρχικά θα χτυπήσουμε την κρέμα γάλακτος σε σφιχτή σαντιγί. Συνεχίζοντας, θα χτυπήσουμε για περίπου 1 λεπτό το τυρί κρέμα να αφρατέψει. Και θα προσθέσουμε σε αυτό το καραμελωμένο γάλα. Και θα χτυπήσουμε πάλι με το μίξερ τα δύο υλικά να ενωθούν και να αφρατέψουν. Περίπου 1 λεπτό. Στο μείγμα της κρέμας τυριού θα προσθέσουμε τη μισή σαντιγί που ετοιμάσαμε πριν. Και θα ανακατέψουμε και πάλι για 1 λεπτό περίπου, να ενωθούν πολύ καλά τα υλικά και να δέσει η κρέμα. Θα φέρουμε τη βάση με το μπισκότο που ετοιμάσαμε από πριν και θα τοποθετήσουμε επάνω την κρέμα καραμέλας και θα ισιώσουμε την επιφάνειά της. Επάνω από την κρέμα της καραμέλας θα τοποθετήσουμε την κρέμα γάλακτος που είχαμε χτυπήσει και είχαμε κρατήσει από πριν. Και πάλι θα ισιώσουμε την επιφάνεια. Θα βάλουμε το γλυκό μας στο ψυγείο για τουλάχιστον 3 ώρες. Και ήρθε η στιγμή να διακοσμήσουμε το γλυκό μας. Θα χρειαστούμε περίπου 100 γραμμάρια μαύρη σοκολάτα κομμένη σε μικρά κομματάκια. Θα συνεχίσουμε βάζοντας λίγα μπισκότα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι μπισκότα σας αρέσουν. Θα προσθέσουμε και λίγες φράουλες και θα ολοκληρώσουμε τη διακόσμηση τοποθετώντας μικρές σοκολατένιες μπιλίτσες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε, να περνάτε υπέροχα.